Σήμερα ο Δήμος έχει τη χαρά να φιλοξενεί μια μεγάλη αθλητική εκδήλωση. Μια εκδήλωση που ετοίμασαν με μεγάλη επιμέλεια και με πολλή λεπτομέρεια ο Σύλλογος Μεγαλολιβαδιωτών Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Γυναικών Οι Αρμάνες. Είχαν αρρωγούς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον πρόεδρο της Ελέξπο ΔΕΘ. Θέλω να τους συγχαρώ για την πάρα πολύ καλή οργάνωση. Να πω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό και οι επισκέπτες σήμερα που βρίσκονται εδώ, πέρα από την συμμετοχή τους στους αγώνες, έχουν την δυνατότητα και τη χαρά να απολαύσουν, καθότι η μέρα προσφέρεται, το πάρα πολύ όμορφο τοπίο εδώ στο Πάικο. Μπράβο! Εσείς είστε οι καλύτερες. Εμείς είμαστε οι καλύτερες. Είμαστε οι Αρμάνες του Σύλλογου. Οι Αρμάνες. Δύο γόνατα αλλαγή και περπατάω. Πολύ ωραία. Όχι, ήρθα και πέρσι. Αλλά κρύωσα πέρσι. Γεια σας από τα Μεγάλα Λιβάδια. 1200 μέτρα ψηλά επάνω στο όρος Πάικο. Ένα άγνωστο βουνό, ένα ατέλειωτο βουνό, με βλάχικη καταγωγή. Με ανθρώπους που αγαπάνε τη φύση, που αγαπάνε τον τόπο τους και κρατάνε τις παραδόσεις. Σήμερα για κάτι διαφορετικό. Για το δεύτερο Αλιγκάρι Ραν. Έναν αγώνα τρεξίματος, ο οποίος έχει γίνει πλέον θεσμός, μαζεύει κόσμο και αυτό μάλιστα μαρτυρούν οι σημερινές πολλές συμμετοχές του κόσμου, του απλού κόσμου, που μπήκε σε ένα λεωφορείο που ξεκίνησε μπροστά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σκαρφάλωσε μέχρι τα ψηλά εδώ πάνω του όρους Πάικου, για να περπατήσει σε μια μοναδική φύση, σε μια φύση που οργιάζει αυτή την εποχή. Έχει ασπρίσει, θα φιλοξενήσει τα